Τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων αρμοδίων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής που συμμετέχουν στο Συμβούλιο υποδέχθηκε στο νεοκλασικό κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών ο κ. Κατρούγκαλος και συνεχίστηκε στην αίθουσα Καποδίστρια συνεδρίαση του ΕΣΕΠ. Ειδικότερα στην προγραμματισμένη συνεδρία συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής της Βουλής Κώστας Δουζίνας, η βουλευτής Μαρία Τριανταφύλου και ο συντονιστής του τομέα διεθνών σχέσεων του κόμματος Παναγιώτης Τριγάζης, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο τμήματος Εξωτερικών Γιώργος Κουμουτσάκος και ο πρέσβης επί τιμή Γιάννης Σαββαίδης, εκ μέρους Δημοκρατικής Συμπαράταξης ο Ανδρέας Λοβέρδος, εκ μέρους του Ποταμίου βουλευτής Σπύρος Δανέλης και ο πρέσβης επί τιμή Γιώργος Κακρίκης, εκ μέρους των Εξάρτητων Ελλήνων βουλευτής Κώστας Κατσίκης και ο πρέσβης εκπροσωπητήτων Ελευθέρως Καραγιάννης και εκ μέρους Ένωσης Κεντρών η Μάριος Γεωργιάδης και Γιώργος Κουτουλάκης. Παρόντες ήταν ακόμα ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τέλος Κουίκου, Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Βαγγέλης Καλπαδάκης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Γεννηματάς, καθώς και περισσική παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό συμβούλιο πραγματοποιήθηκε περίπου τρεις μήνες μετά την τελευταία του σύγκληση στις 12 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να εξεταστούν όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με φόντο ενδεικτικά την χθεσινή τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μόσχα και τις επαφές του με τη ρωσική ηγεσία, την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, η οποία σηματοδότησε την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, καθώς και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες στα Σκόπια για τις ταγματικές αλλαγές βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών. Υπενθυμίζεται επίσης πως στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης ο κ. Κατρούγκαλος συναντήθηκε ακόμα με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Τζέιν Λουτ και τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ για τα Σκόπια Μάθιου Νίμιτς. Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης που επεξεργάζεται θέματα σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής. Στην πράξη δίνεται ευκαιρία για μια σε βάθος ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων από την κυβέρνηση για τις τελευταίες εξελίξεις καθώς και για την ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης.